Όχι, θα έπρεπε να ντρέπεσαι. Και εσύ και οι άλλοι. Με ρώτησες πώς ένιωθα τόσα χρόνια να κουβαλάω στις πλάτες μου τη ρετσινιά του πατέρα μου. Να αγωνίζομαι για δύο δεκάρες. Να σκέφτομαι μη μείνει η μάνα μου και η αδερφή μου χωρίς ένα πιάτο φαγητό. Από την πρώτη στιγμή την προσεγγίσαμε. Τη μητέρα σου, αλλά δεν ήθελε. Πολύ καλά έκανε. Πρώτη φορά της το αναγνωρίζω. Θα κατάλαβε, φαίνεται τι απατεώνες είστε και τι κάνατε στον πατέρα μου για να γλιτώσετε τα λεφτά σας. Τι για πες. Άκουσε με, δεν είναι όπως θα... Εμάς τα παιδιά του μας σκεφτήκατε καθόλου. Ε? Το ότι νομίζαμε ότι μπορεί να φταίμε κι εμείς που πήρε τη ζωή του. Αυτό σου πέρασε από το μυαλό. Ότι εξαιτίας μας έκανε την κατάχρηση για να μας μεγαλώσει όταν τον απομονώσατε. Ενώ η πραγματική ενοχή ήσασταν εσείς εξ αρχής. Εσύ και αυτό το καθήκη, ο σολδάτος που ερχόταν στο σπίτι μας τάχα ως φίλος. Και η Δέσποινα, βέβαια, η Δέσποινα κρατούσε τις επιταγές της πάνω από τη μύτη της μητέρας μου. Μήπως λυγίσει και τις αρπάξει και καταφέρει να εξηλαιωθεί και για τα κρίματά της. Στάσου, βρε αγόρι μου, δεν είναι έτσι όπως τα είπαν. Άκουσε με και. Τι να ακούσω! Τα ψέματα που μου έλεγες τόσο καιρό! Δεν κουράστηκες! Τέλος, θείε, τέλος! Από σήμερα εγώ και εσύ είμαστε εχθροί. Χειρότερα από εχθροί. Είσαι νεκρός για μένα. Και για να μην σου δώσω πάτημα. Να με κατηγορήσεις όπως έκανες με τον πατέρα μου, ορίστε. Στάθη! Χάρισμά σου! Το 10% της εταιρείας. Δεν μας συνδέει τίποτα πια. Τι είναι αυτά που λες, τι λόγια είναι αυτά που λες. Ανησυχώσουμε, είσαι έχουμε το ίδιο αίμα. Δεν με νοιάζει, με νοιάζει μόνο το αίμα που χύσατε για τον πατέρα μου. Αλλά εδώ είσαι και εδώ είμαι. Θα δούμε ποιος θα νικήσει στο τέλος. Στάθη! Στάθη! Βρε αγόρι μου! Διάολος να πάρει! Το